Μία από τι πιο συναρπαστικέ δράσει των 409 των Δημητρίων φιλοξενήθηκε στου υπαίθριου και εσωτερικού χώρου του Γιατί Κουλέ. Οι προαύλοι χώροι, οι διάδρομοι των φυλακών, οι χώροι τη απομόνωση και του επισκεπτηρίου ήταν μερικά μόνο από τα σημεία που εκτελήχθηκε το πολυμορφικό project. Αυτό που έχουμε ετοιμάσει είναι ένα αφιέρωμα για του ανθρώπου που περάσαν από εδώ. Ε, έχουμε να μιλήσουμε και για τις γυναικές φυλακές, για τις αντρικές φυλακές, για τους πολιτικούς ε, κρατουμένου. Ε, γενικά πιστεύω ότι είναι ένα αφιέρωμα για ό,τι πέρασε από εδώ από το 1400 που άνοιξε αυτή τη φυλακή μέχρι και το 1989. Η παράσταση λειτουργήσε σαν ανοιχτή έκθεση εγκαταστάσεων. Με αποτέλεσμα ο θεατή να ήταν ελεύθερο να περιηγηθεί στο χώρο και να επιλέξει το ταξίδι του ανάμεσα στι δράσει τη ομάδα. Η έξοδο από την έκθεση δράση ήταν ελεύθερη οποιαδήποτε στιγμή χωρί την αναμονή ενό τέλου μια κλασική δομή παράσταση. Από εκεί ξεκινάμε. Πάνω απ' όλα με το σώμα, ξεκινάμε γιατί οι περισσότεροι από εμά είμαστε χορευτέ. Οι ηθοποιοί ασχολούνται με το σώμα περισσότερο. Αλλά ε, προσπαθούμε πάντα να παντρέψουμε το σώμα με τι εικαστικέ τέχνε. Το οποίο ερχόμαστε και σε ένα κτίριο ε, όπου πρέπει να κουμπώσουμε την αρχιτεκτονική πάνω σε αυτή την ιδέα που αν το λέγαμε με, μια, με έναν τίτλο είναι το site specific art. Το project ξεκινήσε με στόχο να αναδείξει την ιστορία μνημείων της Θεσσαλονίκης αλλά και να υπεθυμίσει κατά κάποιο τρόπο την ανθρώπινη ύπαρξη μέσα σε αυτά ονομάζεται Walking with the Ghosts of Thessaloniki είναι ένα project που έχει σκοπό να αναδείξει τα ιστορικά μνημεία της πόλης μας της Θεσσαλονίκης έχουμε διαλέξει διάφορα το Λευκό Πύργο, το Γεντί Κουλέ Αλατζάι Μαρέτ διάφορα τέλο πάντων σημαντικά μνημεία πρώτο μας performance απόψε εδώ πέρα στις φυλακέ, μουσικο το πρόγραμμα έχει κίνηση, χορό οικαστικές παρεμβάσεις, δράσεις σε του χώρου τη φυλακή. Η ατμόσφαιρα πιστεύω ότι είναι αυτή που διαρκεί. Όταν φύγει από ένα κτίριο, όταν θα φύγει από μια συζήτηση, όταν θα φύγει από ε, το σπίτι σου, είναι σαν να έχει πάρει την ατμόσφαιρα μαζί σου. Αν γίνει αυτό, πιστεύω ότι έχουμε την επιτυχία που θέλαμε. Η ομάδα που παρουσίασε το project λειτουργήσε πολυμορφικά σε χώρου εσωτερικού και εξωτερικού, θεατρικού ή μη, εμπνευσμένη από την αρχιτεκτονική και την ιστορία του ίδιου του χώρου και από την εκάστοτε θεματική του.